Παρακάτω, 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 παρακάτω. Αυτό είναι! Πάντα κόμπλα πάνω, πάντα γόντα και ο Θανάσης. Ο Βέλος. Ρωμιός. Ο αρχαίος Έλληνας είναι ωραίος, αθλητικός, με νου και σώμα υγιές. Ο διαχρονικός Έλληνας είναι και αυτός, ωραίος, σαν Έλληνας. Σαν τον Οδυσσέα Αντρούτσο, τον Αθανάσιο Λεβιάκο. Σαν τον Σίμωνα Μπολιβάρ. Ο νέο Έλληνας πώς είναι? Σαν τον Θανάση Βέγκο, σκονισμένος. Ήταν ένα πρωτότυπο πράγμα την εποχή εκείνη. Ένας καινούριος τρελός έτσι ανάμεσα στους τρελούς. Van Grey, αστυνομικός detective. Αναλαμβάνω πάσης πίσω σκοτεινάς υποθέσεις. Αυτό που βγήκε, ο Σβέγκος το φίλησε αυτόν εδώ, στον Παναγιώτη. Προσπάθησα να συνδυάσω την ιστορία της τρέλας στα μάτια του, την ιστορία της τρέλας στην κίνησή του, την ιστορία της τρέλας στη φωνή του. Όταν λέμε θέμους, εννοούμε αυτό. Έτσι. Ποιο? Αυτό, το τρέξουμε. Η τούμπα, το άγχος, το γέλιο και το κλάμα. Αυτό είναι το ο Ρωμιός που αγωνίζεται να επιζήσει. Ο Ρωμιός, αυτός παρόλο, ένας φτωχός άνθρωπος. Όλοι τα ίδια είμαστε. Και να έρχεται συχνότερα η καθαρίστρια εδώ μέσα. Κάποια στιγμή ο πατέρας παίρνει τη μεγάλη απόφαση να γίνει ο ίδιος παραγωγός. Τι είναι αυτά τα κουτιά? Ταινίες μικρού μήκους από τη δράση μου. Εγώ ποτέ δεν μπορούσα να λειτουργήσω σαν ηθοποιός να βγάλω αστείο όταν ήμουν εμβολεμένος, όταν είχα κάποια λεφτά. Ο κόσμος που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Αλεξανδρίου Μελάθρου χειροκρότησε με ενθουσιασμό τους βραβευμένους, ιδιαίτερος δε το Θανάση Βέγκο, ο οποίος πήρε το πρώτο βραβείο ανδρικής ερμηνείας για το ρόλο του στην ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο ο Θανάση». Περηφανεύεται ότι έκανε αυτό το οποίο ήθελε. Μη με διακόπτεις! Έλληνας και Θανάσης Βέγκος είναι η πεμπτουσία αυτού που λέμε Έλληνας στη ρίζα του. Βέγκος είναι το παράδειγμα των Ελλήνων. Σουρεαλιστής, υπέροχος. Θανάσης είναι ο καλύτερος. Επιμένεις μια λέξη? Δεν μπορώ να τον χωρέσω τον άνθρωπο και τη σχέση μας μέσα σε μια λέξη. Ίσως Ρωμιός θα μπορούσα να πω, αλλά Ρωμιός. Άνεμος. Πάθος. Σήκω, είπα! Άλλο κάστος! Μεγαλειώνεις. Μοναδικός. Συνεπής. Νεοέλληνας. Φωτιά. Αμάν. Άνθρωπος. Φέγκος. Φέγκος. Ζυχάρα. Ψυχούλα. Αγάπη. Αδερφός. Καλοσύνη. Τρυφερότητα. Υπέροχος. Άγγελος. Παθώος. Α, καλοί μου άνθρωποι, να μην ξεχνάτε να μου ανάβετε το κεράκι σας κάθε χρόνο στη γιορτή μου. Του οσιοπράκτορος Θουβού του Μαρτυρίσαντος. Γράφτε την ημερομηνία. 30 Φεβρουαρίου. Ελήφθη ο... Σε μια εποχή όπου η ουσία των λέξεων δημιουργείται μέσα του.
Καλοί μου άνθρωποι, είναι πολύ όμορφο να διαπιστώνεις ότι είσαι συμπαθής και αγαπητός. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ την εφημερίδα Το Έθνος, όλους τους συνεργάτες της. Και τι άλλο να πω, δεν είμαι σε θέση να μην... Είστε πολύ καλοί. Είστε πολύ καλοί. Thank you.